Βλέπουμε λοιπόν τον κύριο Αρτοπιό. Παροχή τροφής, νερού, κλινοσκεπασμάτων και ιατροφαρμακευτικού υλικού, όπου δεν υπάρχει ευκολία πρόσβασης. Τις τελευταίες ώρες, ο ποταμός Πηνιός υπερχυλίζει στις χαμηλότερα υψομετρικές περιοχές και ειδικότερα όσο πλησιάζουμε στις εκβολές του. Πιο συγκεκριμένα, προς την ανατολική και νότια πλευρά του, δηλαδή στη Δίωδο προς τη λίμνη Κάρλα, καθώς επίσης και στις βόρειο-ανατολικές εκβολές του. Γι' αυτό το λόγο έχουν εκδοθεί 4 μηνύματα από το 112 και πιο συγκεκριμένα. Στις 15.00 για απομάκρυση των κατοίκων από Ομορφοχώρη προς Πλατίκαμπο. Στις 16.00 προειδοποιητικό μήνυμα ετοιμότητας για τις περιοχές Κάτω Ραψάνη, Τέμπη, Ιταία, Γόνη, Μαχριχώρη και Ευαγγελισμός. Στις 16.23 για τους κατοίκους των περιοχών Αλεξανδρινή, Παλαιόπυργος, Μεσάγκαλα, Ομόλιο, Στόμιο, Καστρί, Λουτρό και Κουλούρα. Και στις 17.40 Ριζόμυλος, Στεφανοβίκιο, Αρμένιο, Σωτήριο, Κόκκινες, Νίκη, Αχίλιο, Λοφίσκος, Καλαμάκι και Μέλισσα. Παρακαλούμε όλους τους συμπολίτες μας να παραμείνουν σε εγρήγορη και υψηλή ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για οποιαδήποτε ενημέρωση νεότερη θα υπάρχει, για οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρχει νεότερη ενημέρωση. Σας ευχαριστώ. Με τον κύριο Αρτοπιό να λέει ότι έχουν χύσει 4 προειδοποιητικά μηνύματα του 112, με το τελευταίο πριν από λίγη ώρα στις 6:20. Τόνισε για ακόμα μια φορά ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να ακούνε τις αρχές, να παρακολουθούν τα προειδοποιητικά μηνύματα. Θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην Ευλαμπία Ρέμπη. Να πούμε, Χρύσα, ότι εδώ ο κύριος Αρτοπιός έκανε ανακοινώσεις. Υπάρχει κάτι θετικό. Τέτοια ώρα στις ανακοινώσεις μαθαίνουμε αν υπάρχουν επιπλέον θύματα. Για να μην λέει ο κύριος Αρτοπιός κάτι, έχουμε μείνει στους 10, τους χθεσινούς που είπε χθες, τέτοια ώρα ο κύριος Κικίλιας. Άρα αυτό είναι θετικό, ότι από τις επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη στο πλημμυρισμένο κάμπο του Παλαμά, οι άνθρωποι που μεταφέρονται είναι σώοι. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε λοιπόν μηνύματα 112 σε 25 περιοχές γύρω από τον Πηνιό. Εκεί είναι τώρα η μεγάλη αγωνία.